Εχθές μας ήρθε μια πληροφορία που μένει να επιβεβαιωθεί ότι από τους δύο αναισθησιολόγους που έχουν μείνει στο νοσοκομείο της Ράμας, η μία αναισθησιολόγος προτίθεται να παραιτηθεί. Αυτό φυσικά το καταλαβαίνουμε όλοι, το αντιλαμβανόμαστε, ότι κινδυνεύει το νοσοκομείο να αναστείλει ένα μεγάλο κύκλο παροχών που παρέχει, γιατί δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν λόγω των ελλείψεων του προσωπικού. Προφανώς και χειρουργία θα έχουν πολύ δυσκολία. Εάν θα απομείνει ένας μόνο αναισθησιολόγος, η λογική λέει ότι θα γίνονται μόνο τα επίγοντα περιστατικά, δηλαδή θα γίνονται αυτά που είναι κατάγματα ή κάποιο σκουλικοειδίτη, κάποιο τροχαίο κτλ. Αυτό φυσικά μένει να δούμε στην εξέλιξη της εβδομάδας, εάν από την τέταρτη υγειονομική περιφέρεια της περιοχής μας μεταφερθεί άλλος αναισθησιολόγος και αν επίσης επιβεβαιωθεί η πληροφορία που έχουμε. Αυτά που ξέρουμε πάντως μέχρι στιγμής είναι ότι σε πολλά τμήματα αναγκαστικά λειτουργούμε οι εργαζόμενοι με ένα ρεπό, γιατί δεν μπορούν να βγουν οι βάρδιες. Αυτό που γνωρίζουμε επίσης είναι από τις 19 τραυματιοφορείς μας έχουν μείνει μόνο 9 οι συνάδελφοι που έχουν μείνει στο νοσοκομείο, πραγματικά με δυσκολία να βγάλουμε τις βάρδιές μας. Και αυτό που ανακοινώθηκε χθες είναι ότι τρίμηνες αναθέσεις σε εργολάβους στο κομμάτι της καθαριότητας. Δηλαδή επιβεβαιώνονται οι φόβοι που είχαμε ως σωματείο, ότι με έναν τρόπο ξεκίνησαν να μπαίνουν στο νοσοκομείο ιδιώτες. Πλέον με όλα αυτά, κύριε Παπαδόπουλε, μπορούμε να πούμε ότι το φάντασμα της συγχώνευσης πλανάται πάνω από το νοσοκομείο της Δράμας ή και του κλεισίματος. Κοιτάξτε, εδώ θα πούμε ότι αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργός, ότι δεν μπορεί να φανταστεί σε απόσταση 30 χιλιόμετρων δύο νοσοκομείων, στην ουσία με την αναστολή των εργαζομένων που δεν εμβολιάστηκαν, με έναν τρόπο θα εφαρμόσει τις επιθυμίες του. Δηλαδή αυτό που λέμε τη συγχωνεύση των τέτοιο. Αυτά φυσικά θα πρέπει να φανούν στη διάρκεια του χρόνου και τις προθέσεις που έχει η κυβέρνηση. Από ό,τι φάνηκε και η νέα ηγεσία που έχει αναλάβει στο Υπουργείο Υγείας εξυπηρετήσει την ίδια ατζέντα, τραβάει την ίδια ρότα. Παρόλο που βλέπουμε ότι φέρνει κάποιες τροπολογίες οι οποίες προσπαθεί να τους παρουσιάσει ότι εμβολιάζονται και επιστρέφουν στο νοσοκομείο, αλλά επί της ουσίας επιμένει στις αναστολές του προσωπικού. Μιλάμε για έμπειρο προσωπικό. Ακόμα δηλαδή και να αντικατασταθεί τις επόμενες μέρες, θα υπάρχουν δυσκολίες μέσα στο νοσοκομείο, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχουν και ειδικότητες που δεν μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν, όπως είναι ας πούμε στο τεχνικό νεφρό. Ακόμα και τον έσω δεν μπορεί να. Γιατί οι συνάδελφοι που δουλεύαν στο τεχνικό νεφρό ήταν εξειδικευμένο προσωπικό χρόνια που γνώριζε και θέλει και ένα χρονικό διάστημα να εκπαιδευτείς για να μπορέσει να δουλέψει στα συγκεκριμένα μηχανήματα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό δεν μπορεί να λυθεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται ένας χρόνος. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο συγκεκριμένος νόμος και να επιστρέψουν οι συνάδελφοι στην εργασία τους.